Καλώς ορίσατε φίλοι αγαπημένοι της Μάγεκου για άλλη μια φορά στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε το πρώτο γλυκό του χρόνου που είναι τι άλλο, η βασιλόπιτα. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα δύσκολο γλυκό, δεν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε μια δύσκολη βασιλόπιτα. Θέλουμε βέβαια ο νέος χρόνος να μπει ωραία, γλυκά, με τα δώρα του, αλλά την νοικοκυρά τη θέλουμε ξεκούραστη. Θέλουμε οι δημιουργίες της να είναι ναι μεν νόστιμες, αλλά να είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακές. Η δική μου πρόταση λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό κέικ που όλοι ξέρετε να το κάνετε και αν δεν το ξέρετε, η συνταγή είναι πάντα πάνω στο κουτάκι της φαρίνας. Λοιπόν, με όλες τις οδηγίες. Απλά εγώ θα κάνω κάποιες μικρές αλλαγούλες, πάρα πολύ μικρές, έτσι ώστε να το κάνουμε λίγο πιο γιορτινό, πιο ευωδιαστό, αλλά το πιο σημαντικό σε αυτό που έχω να σας προτείνω είναι η παρουσίαση. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτή την ιδέα που είχα, διότι χρησιμοποιώ ένα υλικό από τον τόπο μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βανίλια, το υποβρύχιο. Και λέω από τον τόπο μου, γιατί σίγουρα υπάρχει και αλλού, απλώς στον τόπο μου είναι η βανίλια στο χαρτί. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά ναι, μπορείτε να βρείτε και τη βανίλια στο χαρτί. Ωστόσο εσείς, αν δεν μπορείτε να τη βρείτε, εντάξει, έλατε στην Καλαμάτα να τη βρείτε, αλλά τέλος πάντων αν δεν μπορείτε να τη βρείτε, μπορείτε να πάρετε την κλασική βανίλια. Θα τα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη με αυτή μου την ιδέα να χρησιμοποιήσω τη βανίλια που δεν κρατήθηκα, έφτιαξα τη βασιλόπιτα από την αρχή του Δεκέμβρη και την έχω ανεβάσει στο site και όπως βλέπετε η εμφάνισή της είναι αυτή, την έχω στολίσει με κορδελίτσα και ρόδια. Θα δούμε στο τέλος, έχω πάρα πολλές ιδέες για τη χρήση της βανίλιας και πώς μπορούμε να στολίσουμε τη βασιλόπιτα. Πάμε τώρα να τη φτιάξουμε. Ξεκινάμε ρίχνοντας το βούτυρο. Μπορείτε να πάρετε ή φυτίνι ή βούτυρο γάλακτος, εγώ προτιμώ το βούτυρο γάλακτος. Να το έχετε σε θερμοκρασία δωματίου, όλα τα υλικά πρέπει να τα έχετε σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό εδώ το έχω βάλει στο φούρνο μικροκυμάτων να λιώσει για 30 δεύτερα. Θα το χτυπήσω με το μίξερ για μερικά δευτερόλεπτα να αναφρατεύσει και θα προσθέσω τη ζάχαρη τη μισή ποσότητα. Τώρα θα προσθέσω 3 ολόκληρα αυγά, τα αυγά που χρησιμοποιούμε, στο σύνολό τους είναι 5 ολόκληρα αυγά, συν ένα κρόκο, μόνο τον κρόκο, όχι το ασπράδι. Και ξαναχτυπάμε. Προσθέτω την υπόλοιπη ζάχαρη, να πω ότι η ζάχαρη είναι 2,5 ποτήρια και το βούτυρο 250 γραμμάρια. Και θα προσθέσω και τα αυγά μου, τα άλλα δύο, και θα χτυπήσω. Βλέπετε πόσο αφράτο είναι. Λοιπόν, θα προσθέσω το ξύσμα από ένα ολόκληρο πορτοκάλι. Το πορτοκάλι ήταν αυτό. Το έξισα πρώτα και θα σας πω τι θα κάνω με το υπόλοιπο πορτοκάλι. Τι θα σας πω, στην ουσία είναι ο χυμός που θα χρησιμοποιήσω για να ρίξω μετά το κέικ. Ωραία. Και θα σας δείξω και πώς θα ρίξουμε το κρόκο. Βασικά θέλω να σας δείξω το καινούργιο μου γκατζετάκι. Το πήρα για να μην λερώνω τα χέρια μου. Και καλό! Έτσι, γιατί πρέπει να παίζουμε και λίγο. Λοιπόν, θα τα χτυπήσω αυτά, να ομογενοποιηθούν.
Ωστόσο αρκεί, σας είπα, είναι πολύ αφράτο. Και τώρα θα προετοιμάσω το μείγμα που θα ρίξω. Λοιπόν, έχω εδώ αυτή την ποσότητα πορτοκαλιού, δεν θέλω περισσότερη. Σχεδόν ένα τέταρτο σας λέω, τέλος πάντων. Ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking powder. Θα βάλουμε μία βανίλια για το άρωμα. Και φυσικά, εντάξει, πρωτοχρονιά είναι. Ας τη μεθύσουμε λίγο αυτή τη μέρα, βρε παιδιά. Ας το ρίξουμε λίγο έξω, ας κάνουμε λίγο κέφι, τι λέτε. Λοιπόν, θα δείτε ότι θα αρχίσει να αφρίζει το baking powder με το πορτοκάλι. Ωραία, αυτό θέλω. Και το ρίχνω μέσα στο μείγμα και αυτό ανακατεύοντας το. Ξέχασα να σας πω ότι αφού στύψετε το πορτοκάλι, καλό είναι να το στραγγίξετε με ένα σουρωτηράκι, γιατί δεν θέλουμε να μπει η ψύχα του πορτοκαλιού μέσα στο κέικ. Είναι αρκετά σημαντική έτσι, αυτή η πληροφορία, νομίζω, να το προσέξετε. Και τώρα θα συνεχίσω, το χτύπησα πάρα πολύ λίγο, δεν χρειάστηκε πολύ, θα συνεχίσω ρίχνοντας τη μισή σχεδόν ποσότητα από τη φάρινα, μετά θα ρίξω το γάλα, μετά πάλι τη φάρινα και μετά τέλος. Φτιάχνουμε μία βασιλόπιτα piece of cake. Προσθέτουμε ένα ποτήρι γάλα και 500 γραμμάρια φαρίνα, όσο ένα πακέτο. Τελειώσαμε! Αυτό ήτανε! Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να το ψήσουμε. Ξέχασα να σας πω ότι προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου και ψήνω πάνω κάτω. Το θέμα με το ψήσιμο, εγώ έχω ένα προβληματάκι, διότι ο φούρνος μου είναι καινούριος και ακόμη δεν έχουμε συστηθεί, δεν ξέρει τα κόλπα του. Δεν ξέρει τα κόλπα μου, δεν ξέρω τα κόλπα του, αλλά αυτή τη φορά το κατάφερα, το έφτιαξα ωραίο το κέικ. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα πάρετε μία φόρμα στρογγυλή, εντάξει η βασιλόπιτα είναι στρογγυλή, μπορείτε να πάρετε και αυτά τα σχεδιάκια να είναι σαν δέντρο ή Αγίος Βασίλης, θα σας βγει πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω αυτήν εδώ τη φόρμα η οποία βγαίνει, αλλά επειδή τα κέικ δεν ξέρω τι κάνω ρε παιδί, μου κάνω λάθος, μου κολλάνε στον πάτο, μου κολλάνε στα πλάγια, δεν μου βγαίνουν ωραία και ομοιόμορφα, η βασιλόπιτα δεν θέλω να έχω τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα βάλω λαδόκολλα στον πάτο, στην ουσία ξέρω ότι υπάρχει το κόλπο που κάνουν, μετράνε τη λαδόκολλα από το κέντρο και την κόβουνε. Δεν μου πιάνει ποτέ αυτό το κόλπο, δεν ξέρω γιατί, και βρήκα εγώ το εξής. Ό,τι και τα ψάκι και να έχετε, θα κάνετε αυτό. Θα πάρετε τα μέτρα του πάτου και θα κόψετε τη λαδόκολλα. Εφαρμόζω τη λαδόκολλα στον πάτο και αυτό που ξεχνάω πάντα, αλλά σήμερα το θυμήθηκα να σας το πω, είναι να βουτυρώνουμε γύρω-γύρω το ταψί. Φυσικά και στον πάτο, αλλά τώρα εγώ έβαλα λαδόκολλα και δεν χρειάζεται. Προτείνω να πάρετε βούτυρο όχι στην θερμοκρασία δωματίου, αλλά από το ψυγείο, γιατί γίνεται πιο εύκολα και κολλάει λιγότερο βούτυρο. Εγώ δεν θέλω να κολλήσει πολύ βούτυρο. Και απλά θα το ρίξω μέσα στο ταψί. Είναι πάρα πολύ αφράτη, είναι τέλεια. Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ με τα γλυκά δεν είμαι πάρα πολύ καλή. Γενικώς
Θεωρώ, όπως έχω ξαναπεί, το να φτιάχνει κανείς γλυκά, ωραία γλυκά και παρουσίαστα, είναι επιστήμονας. Αυτή την εποχή που συμμετάσχω στο διαγωνισμό του Women Gourmet Food Blog Awards 2016, στο γεύμα είχα την τύχη και τη χαρά να συναντήσω έναν ερασιτέχνη ζαχαροπλάστη και άλλα παιδιά. Απλά ήρθα λίγο πιο κοντά, τον Τάσο τον Δεμλελέ. Θα εκμεταλλευτώ στο έπακρο της γνώσης του για να μπορέσω κι εγώ να φτιάξω πολύ ωραία γλυκά. Λοιπόν, ο Στάσος διαγωνίζεται στην κατηγορία τα καλύτερα γλυκά, τέλος πάντων κάπως έτσι είναι, είναι food blogger βεβαίως και το blog του λέγεται Παστρίτσιο. Ωραίο όνομα. Θα το βάλω στο φούρνο. Όπως σας είπα, το ψήνω στους 200 βαθμούς Κελσίου πάνω κάτω, δεν το ψήνω στον αέρα. Χρειάζεται για να ψηθεί πάνω από μία ώρα. Προς το τέλος, αν δείτε ότι έχει πάρει αρκετό χρώμα και δεν έχει ψηθεί μέσα, το σκεπάζετε με ένα αλουμινόχαρτο και είστε σίγουροι πότε έχει ψηθεί. Όταν βάλετε ένα μαχαιράκι, το τρυπήσετε το μέχρι κάτω, κάτω μέχρι τον πάτο, το βγάλετε και δεν έχει αφήσει επάνω του υπολείμματα από το μείγμα. Προτείνω, αφού ψηθεί, να το αφήσετε λίγο μέσα στο φούρνο να ξεκουραστεί για να φύγει όλη του η υγρασία και να είναι έτσι ωραίο καλοψημένο και να μην είναι υγρό. Και βουλά! Έτοιμο είναι, δεν είναι αυτό που φτιάξαμε. Τώρα, αυτό που φτιάξαμε είναι μέσα στο φούρνο και ψήνεται. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε έτσι για λίγο από μακριά και από απόσταση. Απλώς ήθελα να έχουμε ένα έτοιμο για να μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα το γύρισμα. Λοιπόν, ο στολισμός. Όλοι ξέρετε με την άχνη ζάχαρη. Πάρα πολύ ωραία. Όμως, είπαμε, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη βανίλια. Θα τη βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων για ένα περίπου λεπτάκι. Έτσι όπως είναι τώρα ζεστό, θα ανακατεύουμε λίγο, με τη Μαρίζ ή Μαρίζα, Μαρίζ με διόρθωσε μια φίλη ότι είναι Μαρίζ και όχι Μαρίζα. Το κέικ, παιδιά, να έχει κρυώσει, έτσι. Τα αφήνουμε να κυλήσει. Θα βάλουμε η ποσότητα της βανίλιας που θα χρειαστούμε είναι περίπου 400 γραμμάρια. Θα βρείτε στο εμπόριο συσκευασίες που είναι και 350, νομίζω ότι θα σας καλύψει. Θα πρέπει να κάνετε με γρήγορες κινήσεις για να είναι η επιφάνεια λεία. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να στρώσουμε και γύρω γύρω στα τυχώματα. Όμως, προσέξτε να μην πάρετε κομματάκια από το κέικ και πάει στην επιφάνεια γιατί δεν θα είναι όμορφο. Πολύ ωραία. Βασιλόπιτα χωρίς φλουρί γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ξέχασα να το βάλω το φλουρί όχι στην αρχή. Το φλουρί δεν το βάζω μέσα στο ψήσιμο. Το βάζω αφού ψηθεί η βασιλόπιτα για να μην μου κάτσει κάτω στον πάτο. Επίσης είναι ένα δικό μου κολπάκι όταν θέλω να ξέρω που είναι το φλουρί για να πέσει σε κάποιο άτομο που θέλω. Λίγο το μαγειρεύω καμιά φορά. Λοιπόν, το βάζω μετά. Κανονικά έπρεπε να το βάλω πριν χρησιμοποιήσουμε τη βανίλια. Το ξέχασα. Αλλά δεν πειράζει, δοθεί στις ευκαιρίες, θα σας πω και ένα άλλο κόλπο. Θα το τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο, έτσι για να είναι καθαρό μέσα στη βασιλόπιτα. Το φλουρί μου έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να σας το δείξω. Είναι ένα παλιό, 20 λεπτό, με το βασιλικό στέμμα. Μου έχουν ξεμείνει από τα παλιά και εμένα μερικά πραγματάκια. Λοιπόν. Μ' αρέσει να βάζω φλουριά που να είναι έτσι κάπως ξεχωριστά. Δεν θέλω να βάζω νομίσματα της εποχής. Εντάξει, κάποιοι έχουν τη δυνατότητα και αγοράζουν και χρυσά φλουριά. Είναι μια καλή επιλογή. Λοιπόν, και θα το βάλω εδώ. Με ένα μαχαιράκι θα το σπρώξω μέσα. Ωραία, μπήκε. Τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά αυτό θα φαίνεται.
Αυτό λοιπόν είναι τώρα που θα σας πω το κόλπο. Καταρχήν, εγώ έχω κάνει το εξής λάθος. Στο δοκιμαστικό δεν πήγε λάθος. Εδώ πήγε λάθος. Λοιπόν, δεν πρέπει να σας φτάσει η βανίλια να πάει μέχρι κάτω. Δεν πρέπει μέχρι κάτω, γιατί αν ακουμπήσει πάνω στην πιατέλα, μετά δεν θα βγαίνουν τα κομμάτια, γιατί θα κολλήσει η βανίλια στην πιατέλα. Τώρα ποιο είναι το κόλπο? Θα βρέξω τα χέρια μου και θα δείτε τι μαγικά πράγματα γίνονται. Το μαγικό είναι ότι αν πάρω τώρα από αυτήν εδώ τη βανίλια, μπορώ πάρα πολύ ωραία και εύκολα, με βρεγμένο, με λίγο νεράκι δηλαδή, να κρύψω τις ατέλειες, να κρύψω αυτή την τρύπα που έκανα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στην επιφάνεια. Αν έχει κάποιες ανομαλίες, βρεγμένα τα χεράκια, απαλά στρώνετε τις ανομαλίες που έχει η επιφάνεια. Ό,τι δεν σας αρέσει, στην ουσία κάνετε γλυπτική. Η βασιλόπιτα που ψήνεται έχει γίνει τούμπανο. Έχει πάρει αρκετό χρώμα και είναι η στιγμή που πρέπει να βάλω το αλουμινόχαρτο. Δεν θέλω να πάρει άλλο χρώμα. Τώρα, θα μου πείτε ότι, να, αυτή εκεί έχει φουσκώσει πάρα πολύ, δηλαδή έχει κάνει έτσι λοφάκι, ενώ εσύ μας δείχνεις μία βασιλόπιτα η οποία είναι επίπεδη. Λοιπόν, αυτή έτυχε και μου πήγε πολύ καλά, δεν ξέρω τι έγινε, δεν φούσκωσε ανώμαλα. Λοιπόν, στην περίπτωση που σας συμβεί αυτό που συμβαίνει τώρα, τι θα γίνει? Να σας πω κάτι, το θέλουμε κιόλας αυτό το πράγμα, γιατί θα το γυρίσουμε ανάποδα, με αποτέλεσμα να μην κάθεται αυτά εδώ όπως κάθεται αυτή όλοι πάνω στην πιατέλα, άρα δεν θα μας κάτσει και κάτω, δεν θα πέσει κάτω η βανίλια. Αλλά, οπότε είναι και επιθυμητό. Επίσης, όταν την ξεφορμάρουμε και τη βάλουμε ανάποδα, καθώς θα είναι ζεστή, γιατί θα την ξεφορμάρουμε, δεν θα έχει κρυώσει τελείως, καθώς θα είναι ζεστή, λίγο αυτό θα κάτσει. Μη σας ανησυχεί, στην ουσία ο πάτος θα έρθει στην επιφάνεια. Λοιπόν, πάω να βάλω το λιμινόχαρτο. Πάμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε το στολισμό. Σε αυτή που στόλισα για το site, χρησιμοποίησα αυτό εδώ και επίσης έβαλα και ρόδια. Αν χρησιμοποιήσετε ρόδια, έχω να σημειώσω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, να τα βάλετε σε μία πετσέτα ή ένα προφητικό χαρτάκι, να φύγει η υγρασία, γιατί αν πέσει πάνω στη βανίλια το ρόδι με υγρασία, θα λιώσει η βανίλια. Και δεύτερον, το ρόδι δεν θα σας κρατήσει πάρα πολλές μέρες, δηλαδή θα αντέξει το πολύ 3 με 4 μέρες, γιατί μετά θα αρχίσει να μουχλιάζει, έτσι. Σε αυτό που θα σας δείξω εγώ έχει το εξής. Ή θα χρησιμοποιήσετε τέτοιες κορδέλες, εντωμεταξύ κολλάει πάρα πολύ εύκολα πάρω στη βανίλια η κορδέλα, όπως βλέπετε, και βγαίνει και πάρα πολύ εύκολα μετά για να την κόψετε. Ή μπορείτε να πάρετε μία φαρδιά κορδέλα και να κάνετε αυτόν εδώ το στολισμό. Λοιπόν, σας τα δείχνω τσαπατσούλικα, έτσι. Μην ξεχνάτε, σας είπα, μη σας πέσει η βανίλια κάτω, δεν θα κόβονται τα κομμάτια. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε αυτό. Και ακόμη τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Εγώ πήγα στο ζαχαροπλαστείο και αγόρασα αυτά εδώ. Είναι έτοιμα σοκολατάκια, έτοιμα χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, να σημειώσω εδώ ότι με εξυπηρέτησε μια πάρα πολύ ευγενική κοπέλα, η Πόπη. Γίναμε και φίλες και μου διάλεξε, ενώ εγώ δεν ήθελα, μου διάλεξε αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα δείτε πόσο ωραία θα ταιριάξει και θα το χρησιμοποιήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πόπη. Τόση ώρα φαντάζομαι ότι έχετε παρατηρήσει αυτά εδώ, το καλή χρονιά, που είναι τόσο όμορφο κόκκινο και ζωηρό και γυαλιστερό. Πώς θα το φτιάξετε? Λοιπόν, και αυτό θα το φτιάξετε με τη βανίλια. Θα λιώσετε λίγη ποσότητα βανίλιας στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα χρειαστείτε για τη λίγη ποσότητα γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Θα το βάλετε σε ένα κορνέ ή ακόμη και σε μία λαδόκολλα και θα δοκιμάσετε πρώτα σε ένα χαρτάκι, σε μία λευκή κόλλα, να δείτε πώς πάει. Μην πάτε κατευθείαν και στολίσετε τη βασιλόπιτα. Μπορεί και να έχετε κάποια αποτυχία, να μπορείτε να τη διορθώσετε. Λοιπόν, ας το δούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε χρώμα ζαχαροπλαστικής. Το ίδιο θα κάνετε στη μεγάλη ποσότητα αν αποφασίσετε να κάνετε τη φόρμα σε σχήμα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα βάλετε, τι θα κάνετε, θα πάρετε πράσινο
Δεν ξέρω αν υπάρχει πράσινο. Θα πάρετε μπλε και κίτρινο και θα ρίξετε ισόποσες σταγόνες και θα σας βγει χρώμα πράσινο. Τώρα εγώ θέλω να χρωματίσω με κόκκινο. Θα το αδειάσετε μέσα στο κορνέ. Προσέξτε να μην έχει παγώσει. Θα κλείσετε βέβαια την τρύπα του κορνέ από κάτω. Και όπως είπα, θα δοκιμάσετε πρώτα να γράψετε σε ένα χαρτάκι. Ελπίζω να τα καταφέρω να μου πετύχει. Θα γράψω το 2017. Δεν είμαι και ιδιαίτερα καλή καλλιγράφος, αλλά ας προσπαθήσω. Έτσι, αυτή είναι η κίνηση προς τα πίσω. Καλούτσι καταπάω. Άντε, να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και ευτυχία για όλους. Θα βάλω αυτά που μου έδωσε, που μου πρότεινε η φίλη μου η Πόπη. Πολύ καλό παιδί, είναι φοιτήτρια, δουλεύει και στο ζαχαροπλαστείο. Μάλιστα, πού να το βάλω. Το βάλω εδώ. Μάλιστα είναι και χειροτέχνης και φτιάχνει διάφορα πραγματάκια πάρα πολύ ωραία. Έχει δική της σελίδα, μπορείτε να τη βρείτε στο Facebook, Handmade by Poppy Aff. Αυτή είναι η δική μου πρόταση φέτος για τη βασιλόπιτά σας. Νομίζω ότι εσείς θα τα καταφέρετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα. Γι' αυτό περιμένω τις δικές σας δημιουργίες. Μπορείτε να τις βάλετε στο Instagram. Καλύτερα, αν θέλετε να τις δω άμεσα, να τις βάλετε στη σελίδα της Μάγια Κουκ στο Facebook. Καλή χρονιά θέλω να πω σε όλους, να μπει με ευτυχία το νέο έτος. Εγώ ήδη φοράω το γούρι μου, είναι αυτό εδώ το καραβάκι. Είναι ένα γούρι που μου στέλνει, όχι το συγκεκριμένο, αλλά κάθε φορά, κάθε χρόνο κάποιο διαφορετικό. Μου το στέλνει ένα κοσμηματοπωλείο που πήγα και ψώνισα, νομίζω πριν από 12 χρόνια, για μία και μοναδική φορά. Λοιπόν, αυτό το κοσμηματοπωλείο είναι στη Βουκουρωστίου, είναι το κοσμηματοπωλείο Μιχάλης ΑΕ. Τότε πήγα και ψώνισα το βαφτιστικό σταυρό της βαφτιστήρας μου. Δεν νομίζω ότι θα έχω ποτέ τη δυνατότητα στη ζωή μου να ξαναψωνίσω σε ένα τέτοιο μαγαζί. Ο σταυρός που πήρα ήταν φοβερός, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά το θέμα δεν είναι να του κάνω διαφήμιση. Τόση ώρα όλα αυτά τα λέω γιατί θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Όλα αυτά τα χρόνια σκεφτόμουν, μα καλά, μου στέλνουν κάθε χρόνο γουρί. Γιατί, είναι θέμα marketing, αλλά και θέμα marketing να είναι, δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς αισθάνομαι κάθε χρονιά και πώς περιμένω με λαχτάρα να έρθει το γούρι του. Κύριοι, σε αυτό το κοσματοπωλείο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτεστε κάθε χρόνο και συνεχίστε να με σκέφτεστε. Μου αρέσει πάρα πολύ.